Στα πλαίσια του τουρνουά Μινιπέδων Νόντας Κανελόπουλος διεξάγεται ο αγώνας Πανιωνίου Ανταλάρ της τουρκικής ομάδας που συμμετέχει στο τουρνουά. Είναι ο Σταμάτης Χέλμης, ο προπονητής της ομάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σας φάνηκε το σημερινό παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα κέρδισε και κέρδισε και με αρκετή διαφορά? Ναι, νομίζω ότι σήμερα παίξαμε λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες μέρες. Αν και τις υπόλοιπες μέρες κερδίσαμε, σήμερα δείξαμε ότι πάμε για τον τελικό. Θέλω να πιστεύω ότι στο αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα κερδίσουμε και θα παίξουμε εμείς τον τελικό. Η ομάδα λοιπόν έχει πάει πολύ καλά και το έχουμε δει και από τα προηγούμενα παιχνίδια. Τι θα είχατε να πείτε στα παιδιά, αν θέλατε να τους πείτε να αλλάξουν κάτι, να φτιάξουν κάτι? Απλά να προσπαθήσουν περισσότερο, να είναι πιο συγκεντρωμένοι στην άμυνα και για την επιθετική κόντρα. Απλά αυτά θα τα δουλέψουμε και μετά στις προπονήσεις. Και δεδομένου ότι έχουμε και περίπου ένα μήνα από το πρωτάθλημα, αυτό το τουρνουά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να δούμε τι χρειαζόμαστε για να το δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας είναι ο προπονητής της τουρκικής ομάδας Ανταλάρ, Sinan Naipoglu. Good evening. Welcome here in Greece and Athens, Nea Smyrni. Yes, thank you. Thank you very much for your hospitality. Especially, we are very much impressed with the hospitality of the Nea Smyrni and the Panionios. We came yesterday, and since today we have three matches. Very good atmosphere. The pool is nice. The kids are very well behaved. We are very happy to be here. Φτάσανε χθες, έχουν παίξει μερικά παιχνίδια. Μας ευχαριστεί πολύ για την ωραία ατμόσφαιρα και για όλο το πνεύμα, όλη την ατμόσφαιρα που υπάρχει μέχρι τώρα εδώ πέρα, την φιλία που έχει δείξει ο κόσμος της Νέας Σμύρνης. What do you expect from the next games? Next games we're going to play for 5th and 6th position tomorrow in the morning. The real intention to be here is to play matches, to get some more experience and to have the team spirit with our small little children. So I think it helped a lot, and the team really contributed from that. Θα παίξουν αύριο για την 5η και 6η θέση και αυτό που έχει σημασία είναι τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες, να συμμετέχουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν έτσι σε ακόμα περισσότερα. Μαζί μας είναι και ο Τόνι. Πόσα χρόνια παίζεις, Τόνι? 2 χρόνια. Σου αρέσει το πόλο? Ναι. Και πώς σου φαίνεται που είσαι εδώ στην Ελλάδα? Πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωραίο είναι. Θα ήθελες να ξαναέρθεις? Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Thank you very much and hope to see you for the summer in our club to host you back in our club in the island, in Antigone. Μαζί μας είναι όλη η ομάδα του Πανιωνίου Μινιπέδες που παίξανε σήμερα στον αγώνα και ο Χρήστος Χέλμης, ένας από τους παίκτες. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σας. Πώς σου φάνηκε ο αγώνας? Εντάξει, σχετικά εύκολος. Κερδίσατε? Ναι, για αρκετά γκολ. Και μέχρι τώρα πώς έχει πάει στο τουρνουά η ομάδα? Έχουμε βγει πρώτοι στον όμιλο. Οπότε από εδώ και πέρα έχετε τώρα να παίξετε με τη δεύτερη ομάδα από τον άλλο όμιλο για το ποιος θα πάει μεγάλο τελικό και μικρό τελικό. Οπότε η ομάδα έχει πάει πολύ καλά. Ναι, σε γενικές γραμμές. Μπράβο παιδιά, να συνεχίσετε έτσι. Για μια εύκολη νίκη έναντι των Τουρκών της Ανταλάρ. Το πρώτο επτάλεπτο τελείωσε με 5-0, το δεύτερο επτάλεπτο με 8-2, το τρίτο με 13 και το τέταρτο επτάλεπτο που έκλεισε και τον αγώνα με 14. Από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Νέας Σμύρνης, Ερίαλα Χρυσού.